Ναι, ναι, και στον κύριο Παπαγεωργίου που εκπροσωπεί ένα συνδικάτο που έχει πληγεί όσο λίγα από αυτή την κρίση. Μου έχει μείνει στο μυαλό η χθεσινή εικόνα του κυβερνητικού επιτελείου. Είναι μια τόσο υποδειγματική μεσητεία, θα έπρεπε να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πουλήσαν τη δουλειά 360.000 εργαζομένων τόσο φθηνά όσο πουθενά. Από τον άλλο μήνα θα μπορεί ο κάθε μεγαλοεργοδότης, και δεν εννοώ τώρα τα μικρομάγαζα τα οποία όλοι γνωρίζουμε κι εσείς και εμείς ποιο θα είναι το μέλλον τους δηλαδή. Λοιπόν, θα μπορεί ο κάθε μεγαλοεργοδότης, είτε αφορά τη μεγάλη εστίαση, είτε αφορά τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία, να απασχολεί τους εργαζόμενους όσο θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει, βεβαίως και με συμμετοχή στο μισθό, στις ασφαλτικές εισφορές, την πληρωμή δηλαδή, τις υποχρεώσεις του από το ίδιο το κράτος. Άρα νομιμοποιείται ακόμα περισσότερο η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Μα τι λέτε τώρα. Μα δεν είναι ότι ελαστικοποιείται, ξέρω. Είναι ότι μιλάμε τώρα για ένα περιβάλλον όπου, όπως ακριβώς σας το είπα, όποτε θέλει, όσο θέλει, όπως θέλει, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Και μιλάω τώρα και σας το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Δεν λέω ότι δεν έχουν πληγεί επιχειρήσεις. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση και να υπάρξει ένας να απαντήσει. Ειλικρινά τώρα δηλαδή. Από την έναρξη πανδημίας μέχρι σήμερα, θέλετε να μου πείτε το μεγάλο αυτό τουριστικό κεφάλαιο που δράκεται στη χώρα τη δικιά μας, τι έχει πληρώσει από το Μάρτιο μέχρι σήμερα? Πείτε μου τι έχει πληρώσει. Τίποτα απολύτως. Βγάλανε 120 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Από αυτά τα 120 δις πήγαν στους εργαζόμενους, να πήγανε στους 360.000 εργαζόμενους 20 δις. Ωραία, να πω 20. Τα υπόλοιπα, το μεγαλύτερο κομμάτι από τα υπόλοιπα, το πήραν οι μεγαλοεργοδότες. Και πείτε μου ειλικρινά, τι έχουν πληρώσει ως τώρα? Όχι μόνο δεν έχουν πληρώσει τίποτα ως τώρα, αλλά από σήμερα μέχρι και το Σεπτέμβριο και ποιος ξέρει μέχρι πότε, θα έχουν. Τι εννοείται να πληρώσουν, με ποιο τρόπο να πληρώσουν? Τι εννοείται ακριβώς? Ότι θα έπρεπε να τροφοδοτήσουν την κρίση με ίδια κεφάλαια. Μα είναι Μα ποια ίδια κεφάλαια? Τα κεφάλαια αυτά βγήκαν από τη δουλειά να με συμπαθάτε, δηλαδή. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, τώρα τι έπρεπε να κάνουμε? Αυτό σας ρωτάω. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να διασφαλιστεί με ευθύνη και του κράτους και της εργοδοσίας το εισόδημα των εργαζομένων. Δηλαδή, τώρα θέλετε να μου πείτε ότι ο εποχικός ξενοδοχοϋπάλληλος ή εργαζόμενος στην εστίαση, ο οποίος περίμενε όλο το χειμώνα να φτάσει ο Ιούνιος να δουλέψει ή ο Μάης, ξέρω εγώ, να δουλέψει, θα πρέπει αυτός ο εργαζόμενος τώρα, ο οποίος έβγαζε όλη του τη χρονιά με 5.000 ευρώ εισόδημα, θα πρέπει τώρα να πάρει 400 ευρώ για τους επόμενους 3 μήνες? Αυτό θα γίνει. Δηλαδή 3-4, 12. Δηλαδή θα βγάλει όλη τη χρονιά με 1.200 ευρώ. Για δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Πόσα θα έπαιρνε ένας μέσος εργαζόμενος εποχικός και πόσα μετά τις ανακοινώσεις θα είναι? Σας είπα. 20% θα είναι μείωση περίπου ή παραπάνω? Θα έπαιρνε περίπου, σας το λέω, θα έπαιρνε περίπου για 4-5 μήνες δουλειά το καλοκαίρι 5.000, 6.000. Ναι. Μιλάω για την συντριπτική πλειοψηφία τώρα, δεν μιλάω για ελάχιστες περιπτώσεις. Ναι. Και αυτή την ώρα θα πάρει αυτός, αν τελικά ισχύσει αυτό που λένε με το επίδομα ενεργείας, θα πάρει 400 ευρώ για 3 μήνες. Δηλαδή 3-4, 12, 1.200 ευρώ, και μάλιστα, ακούστε το απίστευτο, του βάζουν ένα πλαφόν, λέει, 50 μέρες να δουλέψει για να πάρει και επίδομα ενεργείας το χειμώνα. Μάλιστα. Μα τι 50 μέρες να δουλέψει? Αν λοιπόν τον έχεις εκτός δουλειάς το όλο το καλοκαίρι, πότε θα αποκτήσει τα 50 ένσημα? Πρόκειται εδώ, όπως σας το είπα, η αυτή η μεσητεία που έκανε αυτή η κυβέρνηση πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.